όταν κοιτάς τον καθρέφτη και δεν σου αρέσει η εμφάνισή σου, αλλάζεις την εμφάνισή σου και δεν σπάς τον καθρέφτη. Και πραγματικά ακούγοντας τους βουλευτές της συμπολίτευσης να προσπαθούν με κάθε τρόπο να πείσουν τον ίδιο τους τον εαυτό ότι δεν είναι αναγκαία συνθήκη σήμερα να γίνει μια συζήτηση για πολύ κρίσιμα ζητήματα που σε τελική ανάλυση ως Εξεταστική Επιτροπή με βάση και τον κανονισμό, όσοι διαβάζουν καλά τον κανονισμό, δεν ενέχει αμέσως και θέμα ποινικών ευθυνών. Αλλά εδώ δεν αναγνωρίστηκαν καν πολιτικές ευθύνες, κυρία Πρόεδρε. Όταν η χώρα έχει πληρώσει το 95%, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για 4 κρίσιμα σκάφη για την επιχειρησιακή δυνατότητα του ελληνικού ναυτικού. Και μέχρι το 10 δεν είχε εξασφαλίσει ούτε το 40% της κυριότητας. Κανένας δεν ευθύνεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Λέμε ότι οι συμφωνίες, οι συμβάσεις που έγιναν το 2 και το 3, το 2001 και το 2, είναι λάθος, είναι αμαρτωλές. Μετέπειτα από αυτές τις συμβάσεις δεν υπήρξαν άλλοι υπουργοί για να τις μετατρέψουν. Δεν είδαμε καμία τέτοια πρωτοβουλία. Όταν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το Μάιο του 2009 δόθηκαν 105 εκατομμύρια χωρίς εγγυήσεις, δεν υπάρχει καμία πολιτική ευθύνη. Όταν τον Σεπτέμβριο του 2009 η γερμανική πλευρά προχώρησε στην καταγγελία. Ξέρετε τι είπε ο κύριος Βενιζέλος στην Επιτροπή και πολύ σωστά το είπε. Ότι η Ελλάδα έπρεπε να προχωρήσει στην καταγγελία πριν προχωρήσουν οι Γερμανοί. Ούτε γι' αυτό υπάρχει ζήτημα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ερχόμαστε στη σύμβαση του 10. Και η σύμβαση του 10 γιατί ήρθε? Δημιούργησε προσδοκίες για να ιάνει τη στάση, τις πράξεις και τις παραλήψεις όλης της προηγούμενης δεκαετίας. Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ελληνικά διαβάζομαι, πότε έπρεπε να παραδοθεί το πρώτο υποβρύχιο? Το 2005. Πότε έπρεπε να παραδοθεί το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο? Έχουμε ξεπεράσει αυτές τις χρονικές περιόδους. Και γιατί δεν παρεδόθησαν? Κρίσιμα για την εθνική άμυνα. Και σας λέω εγώ, το άκουσα από αξιωματικό του ναυτικού, σε μια κρίση ενδεχόμενη που μπορούσε να προκύψει στο ενδιάμεσο, θα έπαιζαν καταλυτικό ρόλο για την αμυντική θωράκιση της χώρας η παρουσία αυτών των όπλων. Και ήταν η θέση του καταφατική, ότι θα έπαιζαν πολύ σημαντικό ρόλο εάν υποθέσουμε ότι υπήρχε μια κρίση. Δεν είναι κρίσιμο ζήτημα αυτό το οποίο πρέπει να απασχολήσει την Ελληνική Βουλή? Πρέπει να μιλούμε μονίμως για υποψίες και για ποινικές ευθύνες? Ας συζητήσουμε τις πολιτικές ευθύνες. Μα εδώ δεν αναγνωρίζονται ούτε πολιτικές ευθύνες. Ερχόμαστε στη σύμβαση του 10. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δώσαμε 360 εκατομμύρια επιπροσθέτως μετά τη σύμβαση του 10. Τι πήρε το ελληνικό ναυτικό από αυτή την υπόθεση? Για αυτά τα 360 εκατομμύρια τι πήρε? Το ωκεανός είναι ένα από τα πλοία που θα επισκευαζόντουσαν, είναι έτοιμο, δεν παραδόθηκε. Τα δύο καινούργια υποβρύχια δεν ξεκίνησε καν με βάση τη χρονική δέσμευση η κατασκευή τους. Δεν είναι ούτε αυτό ζήτημα. Η ναυτοκατασκευαστική ζώνη έχει καταστραφεί και έχει απαξιωθεί. Κανένας δεν ευθύνεται γιατί σε ένα χώρο όπου υπάρχουν πελώριες υποδομές, όπου θα μπορούσε να οργανωθεί μια ευρύτερη βιομηχανική ζώνη με συνέργειες, όπου θα μπορούσε επιτέλους αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που τόσο μεγάλο έρωτα έχει για να σώσει την Ελλάδα, επιβάλλει συνεχώς αποκλεισμούς, που θα μπορούσε σε αυτόν τον χώρο έπειτα από διαπραγματεύσεις και πιέσεις των ελληνικών κυβερνήσεων να υπάρχει ένας χώρος ανάπτυξης και επιτέλους δοθήσεις της ευκαιρίας της εξεταστικής, θα αναλάβετε ενδεχομένως μεθαύριο την Προεδρία.
Βάλτε λοιπόν το θέμα αυτό και πέστε τους κυρίους ότι θα έπρεπε και οι Έλληνες εφοπλιστές, αυτοί οι μεγάλοι πατριώτες που μένουν εδώ και μας στηρίζουν και μας βοηθούν, και οι Ευρωπαίοι εφοπλιστές, αντί να κατασκευάζουν τα πλοία τους στην Άπο Ανατολή, να γίνει μια προσπάθεια να στηριχτεί μια ευρωπαϊκή χώρα που μάλιστα μαστίζεται και δοκιμάζεται. Δεν θα έπρεπε λοιπόν... Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε. Κλείνω, κυρία Πρόεδρε. Σας παρακαλώ, κλείστε. Ένα λεπτό. Κλείνω, κυρία Πρόεδρε. Είχαμε πει στην αρχή και είχε γίνει δεκτό από τον Πρόεδρο της έδρας ότι θα υπάρξει μια ανοχή για όλους τους βουλευτές. Ναι, φτάνουμε στα 6 λεπτά ένα σε λεπτό, λίγο. Ένα λεπτό. Το καμπανάκι φταίει. Ένα το καμπανάκι λεπτό. Δεν φταίει εγώ. Κυρία Πρόεδρε, εντάξει. Ναι, κύριε Βουρουπλή, κλείσα τη σκέψη σας. Παρακαλώ και ολοκληρώστε. Εντάξει, κλείνω σε ένα λεπτό. Άκουσα τον κύριο Υπουργό, άκουσα τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και ούτε λίγο ούτε πολύ ενοχοποίησε τις κοινωνικές παροχές για την κρίση. Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η κρίση έχει αιτία τη διαπλοκή, την παθογένεια της διαπλοκής και την αδυναμία να επιβάλλεται δίκαια κατανομής στη φοροδιαφυγή, τη φοροκλοπή και τη φοροαποφυγή. Και κλείνω λέγοντας στον κύριο Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Είναι ωραία τα λόγια, κύριε Αβραμόπουλε. Είναι πολύ ωραία τα λόγια να τα λέμε εδώ. Σήμερα έχει ο μήνας 18. Όποια συμφωνία φέρετε που θα επιβαρύνει προκειμένου να πάρουμε τα υποβρύχια, έστω και ένα ευρώ το ελληνικό δημόσιο, θα φέρετε βαρύτατη ευθύνη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Ο κύριος Γεώργιος Γεωργαντάς έχει το λόγο από τη Νέα Δημοκρατία.